βιβλίο μας εδώ. Ο Σοφοκλής και σε αυτό το βιβλίο έχει έναν ιωνικό κείμενο. Αυτό είναι συμβολικό, γιατί σε εκείνη την περιοχή της Ιωνίας και στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ζούσαν οι Πόντιοι, η γλώσσα τους έχει ρίζες ιωνικές και οι ιστορίες είναι πανάρχιοι. Από το 2.500 χρόνια πριν από σήμερα φρέθηκαν εκεί οι Πόντιοι, γιατί θυμάστε την μυθολογία του Φρίξου και την Εύη, την αργοναδική στρατεία, αυτά όταν οι Έλληνες προσπάθησαν να βρουν να επιτρέψουν σε αυτή την περιοχή. Και ασχολείται πάρα πολύ το βιβλίο με αυτή την εποχή, την ιστορία, τη Χαλδαία, την περιοχή της Αργυρόπολης, έτσι. Αναφέρεται στη χριστιανική εποχή που πάρα πολλοί Άγιοι μαρτύρησαν στην περιοχή του Πόντου και γενικότερα στη γλώσσα των Ποντίων, θα σας επέφερα και η κυρία Ντόλα πιο αναλυτικά, στους Βαλαάδες, τον πόνο αυτών των ανθρώπων που με τη βία εξτρεμίστηκαν και θυμάστε πέρα σύγχρονα με τον Αϊτσάν στο δεύτερο σύνδεδο των ονοματικών γραμμικών, που πόσο μας συγκίνησε με αυτά που έλεγε και με τα σπαστά ελληνικά που τα έχει μάθει από τον παππού του, με τη μουσική του Πόντου, με τη γλώσσα, με τα γλωσσικά μνήμα και τα παρανήμια, με τα φαγητά, με την πάλι που είναι το πιο σημαντικό αγόρισμα των Ποντίων και μάλιστα από μικρά παιδιά τα συνηθίζουν να παλεύουν, δεν ξέρω τώρα παλιότερα γινόταν, σε γάμους και στην πανηγύρια είχαν πάλι. Και πάρα πολύ και στα νεότερα χρόνια που λέει θέση είναι Πόντι, στην ελληνολογική πάλι, έτσι. Το ξέρουμε πάρα πολλούς. Και το βιβλίο το κλείνει με την ιστορία του Συλλόγου των Ποντίων και Γερσινών των Καβενών, που από το 1904 με το χρηστικό τμήμα και το θεατρικό είχε ανεβάσει τον πλούτο του Αριστοφάνη της Εκκλησίας του στην Ποντιακή Διάλεκτο, τη Μαρία Πενταγιώτης από τον Πόστ και τον Φόνταγα. Και έτσι κλείνει αυτή η ιστορία που αξίζει όλοι να τη διαβάσουμε, όχι μόνο οι Πόντιοι, αλλά και εμείς οι άλλοι οι ντόπιοι, γιατί και οι Πόντιοι θα μάθουν την ιστορία τους. Πάρα πολύ, το παράπονο του συγγραφέα είναι ότι πολλοί νέοι δεν ξέρουν τα χωριά καταγωγής και ο συγγραφέας από τους πληροφορίες του πρόλαβε και είχε όλα τα στοιχεία και αναφέρεται και σε όλα τα χωριά του καθένα με τις οικογένειές του από πού κατάγεται ποια περιοχή του Πόντου. Αλλά και εμείς οι Έλληνες δούμε ότι οι Πόντιοι είναι αρχαίοι Έλληνες, η γλώσσα είναι αρχαία ελληνική, η μοναδική γλώσσα από τις λίγες, αν εξαιρέσουμε την κατοϊταλική και την τσακώνικη, που μιλούνται ακόμα όπως μιλούνταν εδώ και 2.000 χρόνια. Γιατί εμείς οι Έλληνες μιλάμε μια γλώσσα που δεν είναι όπως αρχαία ελληνική, είναι τονική, είναι δυναμική, με τον τόνο. Ενώ η αρχαία γλώσσα είναι μουσική, προφέρονταν μουσικά δηλαδή, όπως η ποντιακή γλώσσα. Λοιπόν, Σόφο, το βιβλίο σου καλοτάξεδο, ελπίζω όλοι να το δουν και να πάρουν πάρα πολλά από αυτό. Πριν τελειώσω όμως για να δώσω λόγο και ρωτήσω, να πω δύο λόγια για το βιογραφικό του συγγραφέα, έτσι. Όλοι το ξέρουμε, αλλά να δούμε και λίγο, όπως όλοι γνωρίζουμε, γεννήθηκε το 1960 στο νησί Γραβενών. Οι γονείς του είναι και οι δύο από το νησί, Γιώργος Σωτηρίδης και Ανατολή Θεοδωρίδου. Ο παππούς του Χρήστος Σωτηρίδης και η γιαγιά του Παρθένα Σταμβολίδου από τη μεριά του πατέρα του και ο παππούς του Νικόλος Θεοδωρίδης από τη μεριά της μάνας του γεννήθηκαν στο χωριό Σεκί Γασί, 8 βράχια λέγεται στα ελληνικά αυτό το χωριό, του Ακ Τακ Ματέν. Είναι η περιοχή της Αργυρόπολης, έτσι, το λευκό όρος του μετάλλου, έτσι είναι η μετάφραση. Η γιαγιά του Δέσποινα Αλτικατίδου από τη μεριά της μάνας του γεννήθηκε στο χωριό το Χούς, του Ακ Τακ Ματέν. Η ποντιακή διάλεκτο στο ιδίωμα του Άντρα Μαϊδέν είναι η μυθική του γλώσσα. Σπούδασε στην Ανωτάτια Επιμελική Σχολή Θεσσαλονίκη, τμήμα οικονομικό τώρα Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Εργάστηκε για δύο χρόνια ως επιστημονικό σύμβουλο τοπική ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση στο Ανωσυγό Σύνδεσμο Βενζίνων Νομού Γραβενών. Την δεκαετία 1995-1998 εκλέχθηκε πρόεδρο στην κοινότητα του κέντρου που συμπεριλάμβανε και άλλα τρία χωριά, το Αγαλέ, Κέντρο και Μισή. Μάλλον τρία χωριά συνολικά. Διετέλεσε επίση πρόεδρο τη δεύτερη γεωγραφική ενότητα των Βενζίων Νομού Γραβενών για δύο έτη και ασφαλιστικό σύμβουλο και ιδιώτησε για αρκετά χρόνια. Εργάστηκε από το 2005 έω το 2010 ω γενικό διευθυντή και διευθυντή κατάρτιση του Κέντρου Επαγγελματική Κατάρτιση Νομού Γραβενών. Είναι παντρεμένο με τη Δέσποινα Τσορβασίδου, αρθρογραφή σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει γράψει ένα, το πρώτο βιβλίο που το ξέρετε όλοι είναι «Γλώσσα, μνημεία του λόγου των Ποντίων του νομού Γραβενών».
Ο Σοφοκλής, λοιπόν, για να κλείσω, έγραψε ένα βιβλίο καρδιάς. Ένα βιβλίο που κυρίως έχει σχέση με την δικιά του νοσταλγία, θα λέγαμε, των παιδικών χρόνων. Φαίνεται αυτό το βιβλίο, πώς έπαιζε ένα ποδόσφαιρο. Και αυτό το βιβλίο πραγματικά αξίζει το κόπο να διαβάσει. Εγώ θα βρείτε πολλές πληροφορίες, πολύ σημαντικές. Θα αναφέρω μόνο μία τώρα για να πούμε και κάτι χιουμοριστικό. Κάποτε, το αναφέρει στο τελευταίο κεφάλαιο, έπαιζε το νησί με τον κραπερό στον κραπερό. Και είχα μία μπάλα, η οποία έσπασε μπάλα, δεν είχα μπάλα. Τι να κάνω τώρα, έπρεπε να γίνει ο αγώνας. Και ήταν ένας Νίκος Θεοδωρίδης, που δεν τον έβαζε στην ομάδα οι άλλοι, γιατί ήταν πιο καλοί παίκτες. Δημήτρης, ναι, εντάξει. Και λέει, θα πάω όσο μπορεί να τη φέρω την μπάλα, αρκεί να πάρει στο παιχνίδι. Εντάξει, λέει, δεν πάει. Και πήγε 8 χιλιόμετρα. Πήρε την μπάλα από το νησί, γύρισε πίσω και έγινε ο αγώνας, έτσι. Τέτοια περιστατικά σημαντικά. Ναι, από αγάπη είναι ποδόσφαιρο, ναι, αυτό. Και όλα αυτά είναι σημαντικά, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σου έχω καλτάξει το βιβλίο. Το λόγο τώρα έχει $1,000 για να μας πει τη δικιά σου αρχική γωνία. Άκης ο Βόβορας μας έχει αφήσει. Λοιπόν, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου του φίλου μου Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής, σε μια τυχαία συνάντησή μας, μου έδειξε μερικά χειρόγραφά του για το βιβλίο που επρόκειτο να εκδώσει σχετικά με την ιστορία των ποντίων και του νομού Γρεβενών. Τόποι προέλευσής τους, τόποι εγκατάστασής τους, καθώς και μετακινήσεις τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ακολούθησαν μερικές ακόμα συναντήσεις, όπου ανταλλάξαμε σκέψεις, απόψεις για την καλύτερη παρουσίαση του βιβλίου. Διαπίστωσα ότι το βιβλίο του είναι προϊόν επίπονης εργασίας. Είναι ένα βιβλίο τοπικής ιστορίας, ένα έργο που μπορεί να σταθεί δίπλα στα ιστορικά βιβλία που αφορούν τον τόπο μας. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του παρόντος βιβλίου είναι ότι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην αποτελεί απλώς ένα έργο αναφοράς. Η πληροφόρηση του αναγνώστη γίνεται με έναν τρόπο απλό και κατανοητό. Δεν κάνω κριτική στο βιβλίο, αυτό έτσι κι αλλιώς είναι έργο άλλων. Θα αρκεστώ μόνο σε αυτό που είπε ο Πλήνιος ο Νεότερος. Κανένα έργο δεν είναι τόσο κακό, ώστε να μην έχει να ωφεληθεί κάποιος από αυτό. Η δομή και η τυπογραφική εμφάνιση του βιβλίου έχουν γίνει έτσι, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί με την πρώτη κιόλας ματιά να διακρίνει τη φυσιογνωμία κάθε περιοχή στην οποία αναφέρεται. Εξαιρετικό είναι το φωτογραφικό υλικό. Η γοητεία της μορφής, η εικόνα, λειτουργεί σαν πληροφορία που δεν δέχεται αμφισβήτηση. Κατά τούτο, το βιβλίο αυτό είναι ένα μάθημα ιστορίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, με συνέπεια και υπευθυνότητα, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλλει την πονεμένη ιστορία αυτού του κομματιού του ελληνισμού. Φίλε Σοφοκλή, πιστεύω ότι η μόνη παρηγοριά του συγγραφέα είναι ότι προσφέρει στην ιδιαίτερη του πατρίδα ένα πνευματικό κεφάλαιο μεγάλης αξίας, ως ηθική δε ανταμοιβή του παραμένει ό,τι εύστοχα έχει παρατηρήσει ο λεξικογράφος Χούρμπερτ, δεν διαβάζω καλά αγγλικά. Δεν γνωρίζω πιο απολαυστική διανοητική δραστηριότητα από το να δουλεύεις για ένα βιβλίο. Και μάλιστα όταν αφορά τον τόπο σου. Με εκτίμηση, Τάκης Βόβορας. Και τώρα είναι δύσκολη η δική μου θέση, γιατί ήδη προείπαν οι δύο πάρα πολλά πράγματα. Θα ζητήσω συγγνώμη αν κάποια από αυτά επαναληφθούν. Και να πω και χρόνια πολλά στις μητέρες και σε όσους ανθρώπους έχουν το ρόλο της μάνας. Πέρσι και εγώ σαν τον Τάκη Βόβορα, το χειμώνα, ο Σοφοκλής μου ζήτησε να δω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο που ετοίμαζε, όχι όλα, γιατί κάποια άλλα έδωσε στον συνάδελφο. Και καθώς δεν έχω σχέση με τον Πόντο, δείστε σας στην αρχή, αλλά το είδα σαν πρόκληση. Μόνοι μου δεν θα επέλεγα να διαβάσω ένα τέτοιο βιβλίο ή τουλάχιστον να επιμεληθώ ένα τέτοιο περιεχόμενο. Όμως, με κέρδισε, γιατί το διάβασα με ευχαρίστηση, με κέφι από την πρώτη σελίδα και προκάλεσε το ενδιαφέρον μου και μου γέννησε πάρα πολλές σκέψεις. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. Όταν ολοκλήρωσε την ανάγνωσή του, κατανόησε έναν ολόκληρο κόσμο που ζούσε δίπλα μου μέσα από τους απογόνους του και κατάλαβα το σθένος των ποντίων που τους οδήγησε στην επιβίωσή τους μέσα σε τόσο σκληρές συνθήκες ζωής και διωγμών στη διάρκεια των αιώνων.
γιατί η γνώση οδηγεί και στην αποδοχή του άλλου, έστω και αν είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα μιλήσω βέβαια ως κριτικός βιβλίου, γιατί δεν είμαι, όμως την αίσθηση μεταφέρω που μου προκάλεσε το βιβλίο. Κάπου διάβασα ότι οι άνθρωποι υπάρχουν όσο τους θυμόμαστε και το αποτύπωμα που αφήνουν είναι το πόσο τους θυμούνται με το έργο τους όσοι απομένουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Σοφοκλής και όχι ένας κλασικός συγγραφέας. Είναι ένας άνθρωπος που οθείται από την αγάπη και το θαυμασμό για τη γλώσσα και τον τόπο των προγόνων του. Στόχος του ή κίνητρο είναι να μοιραστεί, να κοινωνήσει όσα νιώθει στους γύρω του. Να μάθουν οι νεότεροι, να θυμηθούν οι παλιότεροι, τον τρόπο με τον οποίο επιβίωσαν οι πρόγονοί τους. Ας επαναλάβω λίγο πώς είναι διαρθρωμένο το βιβλίο. Είναι διαρθρωμένο σε 12 κεφάλαια. Ξεκινά με τη γενικότερη ιστορία των ποντίων, συνεχίζει με την ιστορία των βαλάδων που είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες που έχουν μείνει φύγοι κλπ. Δίνει την καταγωγή των ποντίων του νομού Γρεβενών ένα χωριό, τις ιστορίες των οικογενειών και στα τελευταία κεφάλαια αναφέρεται στην πάλι, κατεξοχήν άθλημα των ποντίων που προαναφέρθηκε, στη μουσική, τα φαγητά, τα ήθη και έθιμα και ολοκληρώνει στα τελευταία κεφάλαια με την ιστορία του Συλλόγου Ποντίων και Μικρασιατών, αλλά και των παλινοστών των Ελληνοποντίων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά τον τόπο καταγωγής των παππούδων του, που ταξιδεύει τον αναγνώστη στο παρελθόν και στο παρόν, ζωντανεύει μέσα από τις αφηγήσεις των παλιών, τους ήχους, τα αρώματα, τις γεύσεις, τις μνήμες, έναν κόσμο που ακόμα τον νοσταλγεί. Ο συγγραφέας μας έζησε κοντά σε ανθρώπους που μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο. Εξάλλου στο βιογραφικό που θα δείτε, λέει ότι θεωρεί ως μητρική του γλώσσα το ιδίωμα του Ακ-Ντακ Ματέν της ποντιακής διαλέκτου. Και αυτό που τον οθεί στο να γράψει είναι σφοδρή του επιθυμία, η αγωνία του, αυτό θα μείνει στο τέλος, σε μένα τουλάχιστον έντονα, να υπάρξει συνέχεια της διαλέκτου. Η αγωνία του να μοιραστεί με όλους μας όσα γνώρισε μέσα από τα ταξίδια του στις περιοχές του Πόντου. Ο Χαραλαμπίδης είχε καταγωγή από την Αργυρούπολη, όπως και εμείς, αναφέρεται σε αυτό με τα μυρολόγια. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην κλάψει με τέτοια μυρολόγια. Χωρίς να είμαι μουσικός, βρίσκω μεγάλη συγγένεια με τους αμανέδες. Για να αποδώσει κάποιος ή κάποια ένα μυρολόι ή έναν αμανέ, απαιτείται ιδιαίτερη ψυχική διάθεση. Εμένα, όταν ακούω αμανέδες, με κάνουν και σκέφτομαι. Με τέτοια σκέψη και σε τέτοιο βαθμό, που να λυπάμαι να κόψω ένα μικρό κλονάρι από δέντρο. Να τα λυπάμαι όλα γύρω μου, όλα γενικά, ό,τι περνά από το νου μου, εκτός από τον εαυτό μου. Έτσι, μέσα από σκέψεις, οδηγούμε στα άκρα. Με τα παιδιά της γενιάς μου, που μεγάλωσαν με τους παππούδες τους, μας συνδέει κάτι κοινό. Είναι ο συνδυασμός της παιδικής μας ζωής με την αναφορά των παππούδων μας συνεχώς στη χαμένη τους πατρίδα, μέσα από αφηγήσεις και μυρολόγια. Να γυρίζεις ύστερα από ένα παιδικό παιχνίδι όλο χαρά και να μπαίνεις σε ένα σπίτι με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα, να βγαίνει μέσα από τις αφηγήσεις των γιαγιάδων μας ένας πόνος αγιάτρευτος, μια θλίψη και ένα γιατί για τη χαμένη τους πατρίδα, για τε μετέρτς, τους δικούς μας, μάνα, πατέρα, αδέρφια, ξαδέρφια, χωριανούς και στο τέλος να καταλήγουν σε ένα μυρολόι που είτε το θέλεις είτε όχι, από την απόλυτη χαρά να σε οδηγήσει στην απόλυτη θλίψη. Όλα αυτά διαμορφώνουν χαρακτήρα και έτσι έχουμε κάτι το κοινό εμείς τα παιδιά των προσφύγων που μεγαλώσαμε με τους παππούδες μας που έχουν ζήσει μικρή τον πόλεμο και την ξεριζωμό από την πατρίδα τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σοφοκλή που μου έδωσε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να διαβάσω αυτό το βιβλίο, να νιώσω αυτά που σας μεταφέρω και αυτά που νιώσετε κι εσείς όταν το διαβάσετε και να το απολαύσετε. Γράφει κάποιο. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι όσο είμαι στη ζωή μπορεί και να μην μιλιέται η ποντιακή γλώσσα από κανέναν άλλον άνθρωπο εκτός από μένα. Θα είναι αιτία θανάτου για μένα. Πεσημιστικό βέβαια, αλλά θα μας το εξηγήσει. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας. Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη Δασκαλόπουλε, ο προεβουλευτής μας ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Δημοσιεύς Κοψίδης, συγγνώμη, υποψήφιος δήμαρχος, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από την ερώτηση
τι ήταν αυτό που με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο. Αρχή και άποψή μου είναι ότι ο άνθρωπος όσα περισσότερα γνωρίζει, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορεί να πάρει για τη ζωή του. Άρα, γνωρίζοντας καλύτερα το παρελθόν, μπορείς να προγραμματίσεις σωστότερα για το παρόν και για το μέλλον. Πάρα πολλοί διανοούμενοι λένε ότι όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του, είναι αμόρφωτος. Γι' αυτό και στο αντίπρολόγο λέει, γράφω εγώ το δικό μου το ρητό, που λέω ότι τίποτα δεν έχετε από το πουθενά και τίποτα δεν πάει σε πουθενά. Έτσι, πέρασαν οι δεκαετίες από το 24 που ήταν η δική μας στην Ελλάδα και μετά το 1990 όταν δημιουργήθηκε το μακεδονικό πρόβλημα, μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής ο Μιχάλης Καραλατζίδη, μετά από πιέσεις κατορθώσαν να ψηφιστεί το Φεβρουάριο του 1994 η αναγνώριση της γεροκτονίας του Ποντίου. Μέχρι τότε τα βιβλία που έχουν βγει για τον Ποντίο ήταν πάρα πολύ λίγα. Λέγουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Μετά το 1990 άρχισαν να γίνονται και περισσότερα συνέδρια, να βγαίνουν και περισσότερα βιβλία, να γίνουν περισσότερες ομιλίες για τον Ποντίο. Και έτσι, εγώ είχα και περισσότερο χρόνο, μετά το 1990 άρχισα να διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Ήθελα να μάθω για την ιστορία των ποντίων. Είδα ότι είχα πάρα πολλές ελλείψεις. Και μετά το, στα μέσα του 1990 άρχισα να διακρίνω ότι υπήρχε, τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε μια σιωπή. Μια σιωπή η οποία έφερε την απόκρυψη της αλήθειας της ιστορίας των ποντίων. Η σιωπή αυτή από τη μία πλευρά ήταν από την πλευρά των παππούδων μας. Και ήταν από την πλευρά των παππούδων μας γιατί οι παππούδες μας ενώ μεταξύ τους μιλούσαν για τον Πότο, στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους δεν μιλούσαν για αυτά που τραβήξανε, αποφεύγαν να μιλήσουν σε μας για να μην μεταφέρουν το μίσος και την εκδίκηση σε μας. Υποφέραν αυτοί να μην τα μεταφέρουν και σε μας και υποφέρουμε και εμείς, κάπως έτσι. Και γι' αυτό υπήρχε μια σιωπή. Αυτό φαίνεται καθαρά πριν μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε σε αυτή την αίθουσα και η μπάντα του Νίκο Ασλανίδη. Η μπάντα ήταν από την Κερασούντα, τη χρησιμοποιούσε ο Τοπάλο Οσμάς, ο σφαγέας των ποντίων και την έβαζε να παίζει βατήρια, ενώ αυτός βίαζε, σκότωνε και έκαιγε ανθρώπους και γυναικόπαιδα μέσα σε εκκλησίες και σχολεία. Εκεί φαίνεται καθαρά, ένα σώθηκε από αυτή την μπάντα, ο Ιωάννης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έζησε στην Καβάλα. Και λένε μέσα τα παιδιά του, στην πάντα της Κερασούντας, που παίζανε τα ευαντήρια, έπαιζε φλάουτα. Αυτός ο άνθρωπος, τα παιδιά του λέει, τον είπαν 100 φορές, παίξε πατέρα μια φορά φλάουτα, να δουν πώς έπαιζες. Και ποτέ δεν έπαιξε μέχρι να πεθάνει. Γιατί, για να μην έρθουν πάλι οι μνήμες, οι παλιές, δεν ήθελε να παίξει. Υπήρχε και μια δεύτερη σιωπή. Υπήρχε και μια δεύτερη σιωπή. Η δεύτερη σιωπή ήταν από πλευράς του ελληνικού κράτους. Υπήρχε και ακόμα υπάρχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ποντιοφοβία. Υπάρχει μια ποντιοφοβία, την οποία πρέπει να την ξεπεράσουμε. Ακούστε τι έγραψε ένας Γερμανός παρατηρητής το 1935.
Ο ελληνισμός, σώζοντας τους πρόσφυγες από την καταστροφή και την εξουθένωση, έζωσε ο ίδιος τον εαυτό του και ανορθώθηκε πάλι ηθικά, ενώ συγχρόνως συναρμολόγησε σπιχτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό. Παρόλο αυτές τις βοήθειες στο ελληνικό κράτος, τώρα με την κρίση χάσαμε από το ΑΕΠ 25% και λέμε σαν να γίνει πόλεμος. Με τον ερχομό των ποντίων, σε μία οχταετία δεκαετία, ανέβηκε κατά 25-30% το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Και παρόλα αυτά υπάρχει η σιωπή από πλευράς ελληνικού κράτους. Έτσι, εδώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1994 αναγνωρίζει την γερμανία των ποντίων, το ελληνικό κράτος δεν κάνει προτάσεις προς ξένα κοινοβούλια για να γίνει η αναγνώριση της γεροκτονίας των ποντίων. Το αποφεύγει. Μάλλον λόγω εξωγενών αντιδράσεων. Δηλαδή, λόγω των ξένων κέντρων εξουσίας. Αυτά τα κέντρα εξουσίας μπορούσαν και τότε να προωθήσουν μετά το 1908 που είχαμε τους νεότουρκους στη δημιουργία ενός κράτους, δηλαδή της Τουρκίας, γιατί είχαμε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία, το περίφημο ανατολικό ζήτημα. Πολύ μεγάλη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και άρχισε να μαζεύεται, να μαζεύεται, να μαζεύεται και αποφασίσαν τα κέντρα αυτά εξουσίας στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος που θα λέγεται Τουρκία, όπου για να επιβιώσει αυτό το κράτος θα πρέπει να έχει μία γλώσσα και μία θρησκεία. Αυτή ήταν η απόφασή τους. Μπορούσε να υπήρχαν δύο θρησκείες, αφού οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, όχι μόνο οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, ζούσαν πάνω από 2.500 χρόνια σε αυτά τα μέρη. Αλλά η απόφαση που παίρνεται από άλλους πριν από εμάς για μας είχε αποφασίσει για μία θρησκεία και αυτή η θρησκεία θα ήταν ο μουσουλμανισμός, ο μεθανισμός. Άρα έπρεπε οι χριστιανοί ή να αλλαξοπιστήσουν να γίνουν μαμεθανοί ή θα πρέπει να εξοδοθούν ή στην τελική περίπτωση δόθηκε η ευκαιρία να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών λόγω θρησκείας. Έτσι ο Κεμάλ χρησιμοποίησε τον τοπάλ Οσμάν και τους τσέτες για να πετύχουν το σκοπό τους, να εξολοθρέψουν τους χριστιανούς. Θα σας διαβάσω αληθινές ιστορίες που άκουσα από τον παππού μου και από άλλους. Ο τοπάλ Οσμάν, τοπάλ στα τουρκικά σημαίνει κουτσός. Όταν ρώτησα τον παππού μου, το Περπέρ, παππού εγνώρισε τον τοπάλ Οσμάν και πώς ήταν. Παππού γνώρισε τον τοπάλ Οσμάν και πώς ήταν. Μου απάντησε, ψηλός άντρας και τον, αλλά ήταν διπλός και σύναν τον ποδάρνα. Ψηλός άντρας δεν ήταν, αλλά ήταν διπλός, παρδής και έσαινε το πόδι, ήταν δηλαδή κουτσός. Οι τσέτες μπαίνανε, δεν υπήρχε, έλεγε ο παππούς μου, τσέτες, που να ήταν πεζός, ήταν όλοι πάνω σε άλογα. Κάναν ομάδες με 200-300 άτομα, καβαλάριδες, μπαίναν μέσα στα χωριά, βιάζανε, κάνανε πλιάτσικο, τα τελευταία χρόνια σκοτώνανε και φεύγανε. Ήταν ο σκοπός για να εξαναγκαστούν να αλλαξοπιστήσουν ή να φύγουν ή να τους καθαρίσουν. Οι Έλληνες, οι δικοί μας εκεί, για να τους προλαβαίνουν και τα λοιπά, βάζανε σκοπούς σε ψηλά σημεία και ειδοποιούσαν τους χωριανούς και όταν τους βλέπανε, το χωριό μαζεύονταν γρήγορα και έφυγε, πήγαινε κρυβόταν μέσα στα δάση για να αποφύγουν τις βιοπαραγίες του τσετέδων. Λοιπόν, όταν σε μία κατάληψη από τους τσέτες στο χωριό μας, στο Ιωσή, δεν πρόλαβε να φύγει η Σοφία Σταμπολίδου, η γυναίκα του Στεφάνη Χαλιά, του Προέδρου, εσαΐ Προέδρου του χωριού σε Κίγαση, γιατί την κρατούσαν όμηρο, η Σοφία Σταμπολίδου ήταν η μάνα της γιαγιάς του, της οποίας έχουν και το όνομα. Ο Περπέρτς, ο παππούς μου από τη μάνα μου μεριά,
αποφάσισε να πάει γρήγορα να τη σώσει το του βιοπραγίσου πάνω της. Να σώσει, το είχε ως, θα το είχε σαν έπαινο αργότερα, θα σώσει τη γυναίκα του Προέδρου, του χωριού. Έφυγε γρήγορα και πήγε, το του βιοπραγίσου πάνω της, πήγε στο χωριό. Γιατί έτω και πολλά έμορφες, όμορφη, βάζοντας σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. Πήγε στο χωριό και παρακάλεσε τους τσέτες να την αφήσουν να φύγει, λέγοντας τους ψέματα ότι έχει μωρό 40 ημερών. Και αν κυβιζαλίζει, θα πεθάνει. Αν δεν το βυζάξει, θα πεθάνει. Οι Τούρκοι δεν τον πιστέψανε. Ο Περπέρτς επέμενε και τότε το δεχθήκανε με τον όρο ότι θα το κρατήσουν όμηρο μέχρι να γυρίσει πίσω με το μωρό της. Ο Περπέρτς την είπε «Φύε και με έθεσε ο πείς. Εγώ ευρύτω τρόπο και αφεύγω. Φύγε και μην γυρίσει πίσω. Εγώ θα βρω τρόπο και θα φύγω». Επί δύο ημέρες είχε δίπλα του τους δύο τσέτες που το φύλαγαν. Την τρίτη ημέρα έμεσα αυκά σοπεράρ που έτον αυκά σογάς δίπλα συγκοβτέν. Κοβτέν λεγότανε ο τείχος που κάναν δική μας στις βρύσες έξω από το χωριό, γιατί μεγάλος τείχος έκοβε και τη θέα και τον αέρα. Εκεί πλέονταν οι γυναίκες και πλέον και τα ρούχα. Γι' αυτό το λέγανε κοβτέν. Εκεί κάτω από το γάς συγκοβτέν πολλούς κουτάναν και κατέμιζαν τα λόματα οι γαρίδες. Ο ένας άφησε το προνάτι και έσκυψε να πει νερό. Ο άλλος πάφησε το προνάτι και κόφτη την για να φτάσει τσιγάρο. Απαγγικά σοπεδά το ορμήνο ήταν όλων σιούπι και γαβάρα. Πέρ περί παπέσι, ή ατώρα ή ποτέ. Επήρα φόρα και πώς επίδειξα την κοφτέν και ξέρω. Επεκήκα δέκατο απαγγικά σορμήν. Αθήν ους να σκούνταν, να παίρνετα τη φέγε του. Να γομώνατα και να σύρνε, εγώ εχά θα πέσα σε ούτε και τα γαβάγα η ορμής. Μετάφραση. Την τρίτη μέρα ήμασταν στο πηγάδι που ήταν κάτω από το βράχο, δίπλα στον τοίχο που πλέονταν και έπλαιναν τα ρούχα γυναίκες. Ο ένας άφησε το όπλο του και έσκυψε να πιει νερό, ο άλλος άφησε το όπλο του και κόβει καπνό για να κάνει τσιγάρο. Προς τα κάτω από το πηγάδι το ρέμα ήταν όλο οι θιές και λευκάδια. Περπέρι είπα μέσα μου, ή τώρα ή ποτέ. Πήρα φόρα και πώς πήδηξα τον τοίχο δεν ξέρω και έπειτα έδειξα προς τα κάτω στο ρέμα. Αυτοί ώσπου να σηκωθούν, να πάρουν τα όπλα τους, να τα γεμίσουν, τότε τα γεμίζανε τα όπλα, δεν ήταν. Και να ρίξουν, εγώ χάθηκα μέσα στις θιές και τα λευκάδια του ρέματος. Πολλές φορές κάναν και λάθος υπολογισμούς. Θα σας διαβάσω μια περίπτωση όπου μια γυναίκα ερχόταν οι τσέτες και λέει δεν ήθελε να ακολουθήσει το χωριό να πάει να κρυφτούν μέσα στο δάσος. Μια πολύ γριά γυναίκα θέλησε αυτή τη φορά να μην φύγει, αιτιολογώντας την απόφασή της ότι είναι πολύ γριά. Και από εδώ και πέρα το να εφτάνεμε. Από εδώ και πέρα τι κακό μπορούν να μου κάνουν. Όταν επέστρεψαν οι χωριανοί, στο χωριό βρήκαν τη γριά σε κακά χάλια και μέσα στα αίματα. Γιατί την είχαν βιάσει οι τσέτες και παρακαλούσε τον Θεό να πεθάνει. Γιατί εμουτάρεψανε με τα μαύρα τα σκυλία. Νευρομήσανε τα μαύρα τα σκυλιά, έλεγε. Όταν μία πόντια βιαζόταν ή πήγαινε με Τούρκο, τη σχολούσαν την ταμπέλα ότι εμουταρίε, ότι βρώμησε. Γιατί έλεγαν ότι οι Τούρκοι βρωμάνε επειδή δεν βαφτίζονται. Εγώ λέω ότι ήταν ένας τρόπος άμυνας για την επιβίωση της φυλής μας. Τις πληροφορίες αυτές τις πήρα από τη Μασμανίδου, Τσαουσίδου Αναστασία. Το βιβλίο, για το βιβλίο ξεκίνησα να μαζεύω στοιχεία από το 1995. 22 χρόνια, 23 χρόνια. Μέχρι να το γράψω και στη διαδρομή έμαθα και πολλά, τα οποία δεν τα ήξερα. Ένα από αυτά. Έμαθα ότι και οι Εβραίοι, θα το διαβάσω και σε βιβλίο, έχουν καταγωγή από την Αργυρούπολη. Από εκεί που ρώχονται οι περισσότεροι πόντι του νομού Βρεβενό. Από εκεί ήταν ο μαδικός λαός, έφυγε και κατέβηκε κάτω στη γη της Χανάρα. Έμαθα ότι υπάρχουν και δύο χωριά στο νομό Βρεβενό, το Ξαρά Σιγκούρα και το Φιλί, όπου τους λέγαμε εμείς, εγώ ήξερα μια ζωή, ότι είναι τουρκόφωνοι, δηλαδή πόντι που μιλάνε τα τουρκικά.
δεν είναι πόντι, διαπίστωσα ότι είναι Καπαδόκης. Από την περιοχή της Φάρασσας και άλλοι μιλάνε τα φαρασιώτικα και άλλοι μιλάνε τα τουρκικά. Έμαθα ότι ο Αργυριάδης, ο Ηλίας που δολοφονήθηκε μαζί με τον Νίκο Μπερογιάννη, με τον Μπάτση και με τον Καλούμενο, το 1952, έχει έρθει σαν πρόσφυγας και έμεινε τα πρώτα χρόνια στον Άγιο Γεώργιο Βρεμενό. Έμαθα ότι η οικογένεια του Χιτήρογλου, αυτή με τα χαλιά και με τις κουρτίνες, τα πρώτα χρόνια εγκαταστάθηκαν στο Τριβέν, στο σύνδεδρο Γρεβενό. Στο σύνδεδρο Γρεβενό ήταν εγκατεστημένος και ο Παγκοζίδης. Ο Παγκοζίδης είναι ο παππούς, υπάρχει ακόμα ένα παλιό σπίτι που λένε το σπίτι του Παγκός. Είναι ο παππούς του Λευτέρη Πανταζή, του τραγουδιστή του Λεπάπου. Εδώ έμεινε ο παππούς τα πρώτα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε μία επίσκεψη που έχω κάνει σήμερα και τη Μυροφόρα, να είναι καλά εκεί πάνω, τη Μυροφόρα του Παπαδοπούλου, στον Έλα, το οποίο την επισκέφθηκα από τότε πεθάνει σε 100 της, η οποία είχε χάσει και το φως της. Μιλούσαμε επί 2 ώρες και όταν αποφάσισα να τη χαιρετήσω και να φύγω, στα 3 μέτρα με φώναξε. Αστά, γέλα 10 Σοφόκλητε. Και ρώτησα σε απόθε μέρα αν έρθεις εσύ στην πατρίδα. Με λέει, πού ήρθες αυτήν την πατρίδα, από πάνω από, από τη Μαύρη Θάλασσα ή κατέβηκες κάπως στη Συρία, στη Μυρητό και ήρθες. Λέω, θεία, εγώ, επειδή από Νιξάρα ήταν η Μυροφόρα, αλλά μιλάμε τα ίδια ποντιακά. Δεν με κατάλαβε, δεν έβλεπε. Νόμιζε ότι ήρθε από το Πόντο. Λέω, θεία, εγώ είμαι συμμαθητής με τον Οικονό στο Χρήστο. Και θα δείτε όταν θα παίξει μουσική η δικιά μας η Χριστίνα Κυριακίδου, θα προβάλλουμε και φωτογραφίες δικές μου από τον Πόντο και από εδώ και αλλονό. Θα δείτε μια φωτογραφία που είμαι, γι' αυτό την έβαλα, με έναν Τούρκο που λέγεται Αλής, ένα νέο παιδάκι στην Παναγία Σουμελά. Πιο μπροστά λέγαμε ότι το κράτος υπάρχει από πλευράς του κράτους σιωπή. Όταν επισκέφθηκα την Τραπεζούντα και ήμουν εκεί για 6 μέρες το 1997, με τον Αλή ήμασταν κάθε μέρα μαζί, μιλούσαμε ποντιακά. Όταν την ημέρα που θα έφευγα μου λέει ο Αλής, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, λέει, το θες, πες. Λέει, θέλω να πας σε Σέτρον τον Τρανό, στον Μεγάλο, τον Υπουργό τον Εξωτερικό, και να κάνεις ένα υπόμνημα ή να τον πεις ότι να κάνουνε ένα προξενείο, ένα ελληνικό γραφείο και να βγάζουνε βίζες για να μπορούμε να πούμε στην Ελλάδα για 2-3 μήνες να δουλεύουμε και ξαναγυρίζουμε πίσω. Γιατί τώρα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη από την Τραπεζούντα είναι 1000 χιλιόμετρα. Τότε ήταν δύσκολη κατάσταση. Μεγάλος ο πληθωρισμός. Φαντάζει το 97 με 1000 δραχμές έπαιρνα 600.000 λίρες. Τα φτώχεια στην Τουρκία. Και λέει, ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά να πάμε σε Κωνσταντινούπολη να κοιμηθούμε και να γυρίσουμε για μια βίζα. Να πεις το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει ένα γραφείο για έκδοση βίζας. 1997. Με χαρά διάβασα στον εύξενο μόδο, στην εφημερίδα, ότι στα μέσα Απριλίου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας ο Μπόλαρης, εγκαινίασε το ελληνικό γραφείο για έκδοση βίζας στην Τραπεζούντα. Μετά από 22 χρόνια. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτος στα θέματα των ποντίων. Και όχι. Πάντως η ζωή ήδη δείχνει ότι όσο προσπαθείς και όσο διαβάζεις, τόσο μαθαίνεις. Ακόμα και εγώ, στο πρώτο βιβλίο μου, έκανα μερικά λάθη. Άμα διαβάσετε, αναφέρω, επηρεαζόμενος από άλλους που διαβάζω συγγραφείς κτλ. Λέω πολλές φορές, ντο εφτάς, ντο λες, είναι λάθος. Τώρα, σε αυτό το καινούριο βιβλίο, δεν λέω ντο λες, ντο εφτάς, το λες,
το έφτασε. Αυτό το διαπίστωσα όταν έκανα μία έρευνα και προσπάθησα να βρω πάρα πολλές ποντιακές λέξεις σε ένα ελληνοτουρκικό λεξικό του 1847 και διαπίστωσα εξής, ότι πάρα πολλές λέξεις ποντιακές υπάρχουν μέσα στην τουρκική γλώσσα, τις έχουν πάρει οι Τούρκοι. Αλλά οι Τούρκοι, λόγω ότι δεν γυρίζει η γλώσσα τους, δεν μπορούν να αποφέρουν, ειδικά όταν μία λέξη ξεκινά από ταφ και διάμεσα. Αντί για ταφ, χρησιμοποιούν το ντου. Δηλαδή, εμείς λέμε τα τέρτε, αυτοί λένε το ντερτ. Εμείς λέμε το γρου, αυτοί λένε το γρου. Εμείς λέμε τα ουλ, αυτοί λένε τα ουλ ή τα ουλ. Εμείς λέμε τουβάρ, αυτοί λένε ντουβάρ. Το ταφ δεν μπορούν να το προφέρουν, το κάνουν ντου. Ντομάτα, αυτοί λένε ντομάτα. Και αυτές τις λέξεις τις πήρανε οι ντόπιοι εδώ και τις χρησιμοποιούν από τις Τούρκους δανικές. Και πολλές φορές φίλοι μου λένε ότι εσείς δεν μιλάτε σωστά ελληνικά, λέτε ντομάτα. Ενώ εμείς το κανονικό λέμε ντομάτα. Το κανονικό είναι ντομάτα, δεν είναι ντομάτα. Είναι το Τούρκο το ντου, το οποίο δεν μπορούν να αποφέρουν το ταφ και το κάνανε ντομάτα. Αντί για ντομάτα. Το ντομάτα είναι το σωστό. Όπως τουλάπα, το λένε τουλάπα. Ή και εμείς οι πόντιοι κόβαμε πολλές λέξεις, όπως και οι ντόπιοι. Οι ντόπιοι λέμε ψάχνουν, δεν είναι εδώ κάτω, λένε εδώ κάτω. Και εμείς λέμε, αντί να πούμε αδά κάτω, λέμε αδά κάτω. Έχει μέσα καθόλου αυτό το βαρέλι. Αντί να πούμε τίποτα εμείς οι πόντιοι, λέμε τύπ και εσύ. Τίποτα δεν έχει. Αντί να πούμε τίποτα, τύπ και εσύ. Έτσι λέμε εμείς. Οι ντόπιοι τι λένε, έχουν το τουρκικό. Deep. Deep για deep. Deep. Ενώ το κανονικό είναι το deep. Στο βιβλίο, στη γλώσσα, έχω πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες ορισμένες δεν υπάρχουν πουθενά σε κανένα λεξικό. Στο ειδήμα του Αγκταματέν. Νομίζω είναι, και ευχαριστώ για αυτό, είναι και εδώ τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον Κώτη, ο οποίος είναι φοβερός, θυμάται πάντα. Να μην ξεχάσω ότι την άλλη Κυριακή είναι η γενοκτονία των ποντίων, 100 χρόνια. Καλά θα είναι να δείξουμε παρουσία. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι η ενασχόλησή μου έτσι με το ποντιακό ζήτημα και γράφω βιβλία κτλ. Δεν είναι ότι διακατεύομαι από μία αρρωστημένη νοσταλγία, μνήμης και τέτοια. Μην πάει εκεί το μυαλό σας. Όλα έχουν σχέση να μάθω, όπως λέει και η Ελένη Γλίκατζη, να μάθω την αλήθεια της ιστορίας. Αυτή είναι η βάση που με κινεί και γράφω και κάνω. Και επίσης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πολλές φορές ο άνθρωπος στρέφεται στο παρελθόν προκειμένου να επεξεργαστούν ιδέες και σχέδια για το μετασχηματισμό και την αλλαγή της κοινωνίας, για να πάμε καλύτερα. Αυτό εφάρμοσαν και οι Γάλλοι επαναστάτες το 1781 για την Γαλλική Επανάσταση. Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη. Κατά τη δικιά μου άποψη, αυτό έχουν εφαρμόσει και οι διανοούμενοι, οι Έλληνες διανοούμενοι, και δημιουργήσαν τη Φιλική Εταιρεία και είχαμε την Επανάσταση του 1827. Κάποιοι δουλεύουν πιο μπροστά για να δημιουργηθεί το έδαφος για να έχουμε την Επανάσταση και τα λοιπά, τα αποτελέσματα. Θα σας διαβάσω τι λέω στο βιβλίο για την Επανάσταση. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής στον ελλαδικό χώρο, οι οικονομικές ανάγκες και η μεγάλη πίεση των Τούρκων κατακτητών, καθώς και η ελπίδα για καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, το εμπόριο και η δίψα για μάθηση, οδήγησαν τους Έλληνες κατά το τέλος του 17ου και αρχές του 18ου αιώνα σε αποδημίες και μεταναστεύσεις. Οι Έλληνες του Πόντου και του ελλαδικού χώρου, ως έμποροι, πλουτίζουν, μορφώνονται και εντάσσονται σε μια νέα τάξη δυναστική. Έτσι, παρότι ο ελληνισμός είναι υπόδουλος,
πρωτοστατεί στα γράμματα και στο εμπόριο, με την αναγέννηση να διαβάζονται από τους Ευρωπαίους όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, τα παιδιά των εύπορων ελληνικών οικογενειών και των ηγεμόνων που σπουδάζουν διαπιστώνουν ότι έχουν κοινή καταγωγή και παρελθόν και θα είναι αυτά που θα θελήσουν να παλέψουν για να ξαναγεννηθεί ο ελληνισμός. Μέσα από τη δημιουργία ενός κράτους είναι αυτοί που θα δώσουν το σύνθημα για ανεξαρτησία της Ελλάδος, με τη δημιουργία της φιλικής εταιρείας θα βοηθήσουν και με ψυχολογικό και οικονομικά. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσοι πάρουν το βιβλίο ότι εντάξει γράφω πάρα πολλά δικά μου μέσα, αλλά αυτά τα γράφω γιατί τα γνωρίζω πολύ καλά, όχι να πω ότι είναι του παππού μου, του θείου μου κτλ. Επειδή τα γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω ότι, δηλαδή ενώ ξέρω πολλά, γράφω συγκεκριμένα, ορισμένα, τα οποία τα έχω διαπιστώσει ότι είναι αληθή, δεν είναι παραμύθια κτλ. Αυτός είναι ο λόγος που τα μεταφέρω και τα βάζω στο βιβλίο γιατί νομίζω ότι δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω το εξής, ότι έχω μια συνήθεια κάθε 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου, συνήθως βάζω και ακούω κρατικό ραδιόφωνο, όπου βάζω τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από νησιώτικα κριτικά μέχρι υπηρώτικα. Και πάντοτε ακούω τα ίδια πράγματα. Ακούω από το κρατικά κανάλια ένα τικ χορευτικό χωρίς στίχους ή μία σερενίτσα και έτσι γίνεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης απέναντι στο ποντιακό πληθυσμό. Αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Με πειράζει πάρα πολύ γιατί η ποντιακή μουσική δεν είναι μια σερενίτσα τυριντάχτα που έλεγε ο φίλος Μωρινής ο Μουρακίδης. Είναι και στίχη, είναι και πολλά άλλα τραγούδια. Και γι' αυτό επέλεξα να πούμε τέσσερα, να μας πει η Χριστίνα Κυριακίδου τέσσερα τραγούδια με στίχους που θα ακούσουμε μετά από λίγο. Το πρώτο είναι ένα παραδοσιακό ερωτικό τραγούδι του Πόντου, το 40 μίλα κόκκινα. Είναι γαρσιλίδικο, το τραγούδι το τραγουδούσε για πρώτη φορά το 1930 ο Γιάννης Παραλαμπίδης και μετά το τραγούδισε και έγινε μεγάλη επιτυχία ο Κώστας ο Καραβανογιωτήρης. Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μάνα, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μάνα είναι κρύο νερό, μισό κουτρί και μπαίνει. Δεν παίζεται. Και παρόλα αυτά δεν το παίζουν. Τα κρατικά κανάλια βάζουν ένα χορευτικό τικ και τελείωσε η ιστορία. Το τρίτο τραγούδι είναι «Την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα». Σε στίχους του δικού μας του Χρήστου του Αντωνιάδη, του γιατρού από τη Ξηρολίνη, το χάσαμε νωρίς. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό το τραγούδι και να πω την ιστορία με τον Κώστα τον Γρηγοριάδη. Ο Κώστας ο Γρηγοριάδης είναι από τη Ξηρολίνη. Όταν έκανα το ταξίδι το 97 στον Πόντο, ήμασταν μαζί. Όταν φτάσαμε στην τραπεζούντα και καθίσαμε να πιούμε ένα τσάι, με λέει ο Κώστας, λέει να σου πω κάτι σε αποκλή. Λέω, το δεστάει, τι θεστείο. Λέει, κακός που έρθα, ήταν 82 χρονών τότε ο Κώστας. Κακός που έρθα, λέει, γιατί εμείς κάναμε πολλά ταξίδι και το βράδυ είχαμε και μουχαπέλ και τα λοιπά. Είμαι μεγάλος, λέει, πολλά τα χιλιόμετρα ενεργάστη. Κουράστηκα πολύ. Την άλλη μέρα ήταν να πάει στο χωριό που μεγάλωσε, περίπου 8-9 χρόνια. Και λέω πώς είναι το χωριό Σιθείο και τα λοιπά, ήταν από ένα χωριό της Αργυρούπολης. Λέει έχει δύο μαχαλάδες, μας χωρίζει ένα ρέμα. Το δικό μας το σπίτι είναι από το βορεινό μαχαλά. Μπροστά από το σπίτι μας λέει έχουμε μια βρύση με δύο ολούγα, δύο σωλήνες που τρέχουν νερό. Λίγο παραπάνω, λέει, θυμάμαι, είχαμε έναν τούτ, μια μουριά, εις έναν τρανό ντάλ, ένα μεγάλο κλαδίδι, και έδαινε το σχοινί ο πατέρας μου και έκανα εγώ κούνια πιτσιρικάς. Και 5-6 μέτρα πιο πάνω ήταν το σπίτι μας, διόροφο, με εξωτερικές σκάλες. Όταν πήγε την άλλη μέρα, έφτασε με τον τολμού σε ένα μικρό λεωφορείο, και τον άφησε κοντά στη βρύση. Ο
Κώστας τρελάθηκε. Η συγκίνησή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και όταν γυρίζαμε από την τραπεζούτα στο λεωφορείο μαζί, με επαναλάβαινε και έλεγε συνεπώς να στραβώ με το στόμα που είπε σε αυτά τα κουβέντα στο φόβο. Τι με έπιασε και στο είπα. Λέει, όταν θα έχω δυνάμεις και απορώ, μία κι άλλο έχουμε για να, βρεθώ, λέει, στο σπίτι, στη χαβλή, στο πεγάδι, να πλύνω το πρόσωπο, τα μάτια μου, λέει. Και το έλεγε, το ξανά έλεγε ο Κώστας Γρηγοριάδης. Ο μεγάλος υπουργός, ο χωριανός του, ο Χρήστος Αντωνιάδης, τα πιασε αυτά και έγραψε αυτό το μεγάλο κομμάτι, την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Ο Χρήστος, ο οποίος με το μυστέρι του έσωσε ζωές, με τους στίχους του θεράπευσε ψυχές. Και το τέταρτο είναι ένα κομμάτι, θα παχωρίουμε τα αρνήν, παραδοσιακό. Το έχει πει σε άλλους στίχους ο Χρήστος, ο μεγάλος Θεοδωρίδης. Το έχει πει με άλλους στίχους, πολύ καλό παραδοσιακό, του Πόντου ο Νικολαίδης μαζί με τον Μαθαίο Τσαπουρίδη. Το αφιερώνω στους ποντίους που ήρθαν μετά το 1990 από τη Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση. Είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Προτού δώσω το λόγο μου στους μουσικούς, θα ήθελα να κλείσω με την ευχή που έκλεισα και στο πρώτο βιβλίο που λέει η γιαγιά μου πάντοτε. Και προτού το διαβάσω, θα ήθελα να πω το εξής, ότι στη σημερινή εποχή, όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, τότε επικαλείται το Θεό. Οι δικοί μας κοιτάτε πως καλούσαν τον Θεό. Με την ανάπτυξη των επιστημών και με τις γνώσεις που αποκτήσαμε για το σύμπαν, ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, ότι κάθε γαλαξία έχει δισεκατομμύρια αστέρια, ότι η ζωή στη Γη μπορεί να πάψει να υπάρχει από μια σύγκρουση ενός μετεωρίτη με τη Γη, από διάφορες ακτινοβολίες που μπορούν να έρθουν από το σύμπαν, από την αύξηση ή τη μείωση της θερμοκρασίας πάνω στη Γη και για πολλά άλλα, νομίζω είναι επίκαιρη η ευχή της γιαγιάς μου για να μην βρισκόμαστε μέσα στην εξαίρεση. Η ευχή, Θεέ μου, όλους να αγαπάς και μας είπα να μην ανασπάς. Θεέ μου, όλους να τους αγαπάς, πρώτα το σύνολο και μας να μην μας ξεχάσει. Να μην υπάρχει εξαίρεση. Όσο θα παίζει η Χριστίνα, θα προβάλλονται και 87 φωτογραφίες δικές μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας μεταφέρω τις εγκάρδιες αναστάσιμες ευχές μου σε όλους σας. Λόγω των πολλών υποχρεώσεων του, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη σημερινή εκδήλωση των 100 χρόνων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Να έχουμε την ευλογία του να μας δίνει δύναμη, ελπίδα, κουράγιο στον αγώνα μας. Θερμά συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, τους φιλόλογους μας, τον Σοφοκλή Ετερίδη, για την παρουσίαση του βιβλίου. Ιστορία των Ποντίων του νομού Γρεβενών. Η Ρωμανία και αν πέρασε έναν θή και φέρει κι άλλα, γύρια και ευλογία και τα καλά της Παναγίας, χρόνια πολλά στις μανούλες. Thank you.
Μιχαήλ.